Πώς είναι το σκορ, ποιος κερδίζει? Ο Κολόφαλος. Για πες μας τώρα, για να μην χαλάσει παρέα, παίζεται έξω? Ναι, γιατί είναι ανεβολίαστος αυτός. Και για να μην χαλάσει, παίζεται έξω, έτσι δεν είναι? Ναι, εκεί ήταν ανεβολίαστος. Απόστολε, βλέπουμε ότι η παρέα δεν σε εγκαταλείπει. Παρ' όλα αυτά, παίζεται στο παγκάκι. Τι δεν μπορούμε να κάνουμε κι αλλιώς. Έτσι όπως είναι η κατάσταση με τα μέτρα που παίρνουν και τα λοιπά, αναγκαζόμαστε και παίζουμε στο παγκάκι τα βγει. Οι φίλοι πάντα βοηθάνε, έτσι δεν είναι? Πάντα. Αυτό να λέγεται. Η φιλία είναι ιερή. Η φιλία είναι ιερή, έχεις δίκιο. Εσύ τραφοβάσαι για το εμβόλιο ή δεν το πιστεύεις? Το πιστεύω ότι υπάρχει, αλλά είμαι αντίθετος στο ότι το εμβόλιο βγήκε πάρα πολύ γρήγορα και δεν το εμπιστεύομαι. Υπάρχει φόβος δηλαδή, όπως φοβάται όλος ο κόσμος. Όπως φοβάται όλος ο κόσμος, ναι. Λοιπόν, όπως το λέω, ποιος κερδίζει? Εγώ με 1-0. Ωραία, καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Νίκο, βλέπουμε κάτι παράξενο. Βλέπουμε δύο φίλους που παρόλο του κορονοϊού, επειδή ο ένας είναι εμβολιασμένος, ο άλλος είναι εμβολίαστος, δεν χαλάνε την παρέα. Πώς σας φαίνεται αυτή η εικόνα? Πολύ καλή. Αυτοί είναι φίλοι πολλά χρόνια και δεν θέλουν να διατητρήσουν το παιχνίδι αυτό που παίζουν, και επειδή είναι ανεμβολίαστος ο ένας, το παίζουν στο παγκάκι. Πολύ ωραία ιδέα και πολύ ωραία πράξη είναι. Αυτό ήθελα να πω. Κύριε Θανασόπουλε, βλέπουμε εδώ στην Αιακείο, για να μην χαλάσουν οι παρέες, βλέπουμε μια παρέα εδώ να παίζει τάβλη έξω από το μαγαζί. Τι ακριβώς γίνεται? Οι σχέσεις, να ξέρετε, ότι δεν χαλούν ούτε οι φιλίες με όποια μέτρα και με όποια προσχήματα θέλουν να τις αλλάξουν. Θεωρώ ότι αυτή η πίεση που εξασκείται από τα μεγαλοκάναλα και με κάποιους δημοσιογράφους οι οποίοι το παίζουν, οι δήμονες επάνω στο θέμα αυτό, πρέπει σιγά σιγά να κατεβάσουν τους τόνους, να αφήσουν τους επιστήμονες να μας πούνε τι πρέπει να κάνουμε, να αφήσουν τον άνθρωπο να διοικεί το άτομό του με ελευθερία και με σκέψη και με λογική, γιατί αυτοί εκεί πέρα δεν βούτανε τη γλώσσα τους στη λογική για να μας πούνε τι πρέπει να κάνουμε. Θεωρώ λοιπόν να αφήσουν μόνο αυτούς τους ανθρώπους που ξέρουν τι πρέπει να μας πούν και πώς πρέπει να φυλάξουμε τη ζωή μας. Τώρα πίσω μας βλέπουμε μια παρέα χρόνων να μην χαλάνε την παρέα τους και να παίζουν τάβλη. Πώς σας φαίνεται αυτό? Είναι μια εικόνα η οποία δείχνει, ναι, μεν τη φιλία και την αγάπη μεταξύ τους, αλλά και τη διαφορετικότητα, γιατί ο ένας από ό,τι τους ρώτησα είναι εμβολιασμένος, ο άλλος έχει κάποιες ενστάσεις. Θα δούμε τι θα γίνει στην πορεία. Αλλά η φιλία τους και το τάβλι τους, και από ό,τι βλέπετε, παίζουν απάνω στην πλατεία. Δείχνουν δηλαδή αυτά που νιώθει η καρδιά τους.